Αυτοψία στο σημείο του βόρειο δικού άξονα Κρήτης, στο ύψος του Σταλού, όπου σημειώθηκε πρόσφατα μεγάλη κατολίσθηση, προχωρούν την ερχόμενη Τετάρτη εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Υποδομών. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης για το επίμαχο τμήμα από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, μετά από εντολή του Γιάννη Καρνέση. Την ανάγκη εκπόνησης μελετών για όλο τον ΒΟΑΚ τονίζει ο Σταύρος Αρναουτάκης. Εδώ χρειάζονται πολλές μελέτες για όλο τον βόρειο δικό άξονα, γιατί δείτε ότι πέφτουν πέτρες ανάλογα την κακοκαιρία, υπάρχουν διάφορα προβλήματα και εμείς προσπαθούμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα να βρούμε τη λύση, πάλι το επαναλαμβάνω, χωρίς να είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Με φόντο τα σοβαρά προβλήματα συντήρησης και ασφάλειας που εντοπίζονται στο δικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο νομό Χάνιον, 7 δήμαρχοι του νομού Χάνιον απέστειλαν κοινή επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, την Περιφέρεια Κρήτης και τον ΟΑΚ. Αυτό που ζητούν είναι να ξεκαθαριστεί ποιος φορέας έχει την ευθύνη για την τακτική συντήρηση, για την άρση της επικινδυνότητας, τη συντήρηση του οδικού δικτύου και του ηλεκτροφωτισμού και τη βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Όπως γνωρίζετε, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης αποτελεί τμήμα των ευρωπαϊκών οδικών δικτύων και συνιστά τον κύριο συγκοινωνιακό κόμβο της Κρήτης, διασυνδέοντας τους 4 νομούς του νησιού. Όμως παρά την καθοριστική επιρροή του στην ανάπτυξη του νησιού, η υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου δεν ανταποκρίνεται ούτε κατελάχιστο στις σημερινές σύγχρονες απαιτήσεις οδικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης. Ενώ για το επίμαχο θέμα, η Περιφέρεια Κρήτης αναμένει εξελίξεις από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μετά από σχετική επιστολή που κατέθεσε στην Εισαγγελία Ηρακλείου το 2013. Για να αποφασίσει την τελική ποιος θα έχει την ευθύνη. Αλλά περιμένουμε λοιπόν και από εκεί και πέρα, εάν η ευθύνη μεταφερθεί σε εμάς, ευχαρίστως, αλλά με τους απαιτούμενους πόρους. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Περιφέρεια Κρήτης διεκδικεί από το αρμόδιο Υπουργείο αποκέντρωση, προκειμένου να προχωρήσουν έργα εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αν και έχουν εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς πόρους, έχουν βαλτώσει. Υπάρχουν 25 εκατομμύρια στο Υπουργείο Υποδομών για τη συντήρηση του βόρειου δικού άξονα. Έχουμε την δημοπράτηση των κόβων στην Αγία Πελαγία. Ακόμα δεν έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο. Έχουμε την περιοχή της Γεωργιούπολης κοντά στα 10 εκατομμύρια. Δεν έχει υποβληθεί ακόμα. Ζητήσαμε να δοθεί η αρμοδιότητα είτε σε εμάς είτε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης για να κάνει αυτό το έργο των 25 εκατομμυρίων.